Είμαστε Γκόνιτσα, γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ, δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά εδώ από το 97. Έχω ένα ορτοπείο, είχα μια καφετέρια και τώρα τα τελευταία 3 χρόνια ασχολούμαι εδώ πέρα με το μαγαζάκι. Βοηθάω τον κόσμο, τους πρόσφυγες τώρα τελευταία και γενικά όχι μόνο αυτούς. Αρχίσαμε, τους γνωρίζαμε, μετά αν δεν πηγαίναμε μια μέρα μας φαινότανε... Δεν γινόταν να μην πάμε μάλλον μια μέρα. Πηγαίναμε καθημερινά, τουλάχιστον 2-3 ώρες. Μέχρι που μας έδωσε και ο Δήμος ένα χώρο, βάλαμε τα πράγματα, μοιράσαμε. Από όλα. Τρόφιμα, παπούτσα, ρούχα. Βασικά έχω κάνει πολύ καλά φιλαράκια. Άλλοι τώρα είναι στο Βέλγιο, άλλοι είναι Αθήνα και εδώ μέσα ακόμη. Τον Ασούκ το γνώρισα μέσα στη δομή. Ήταν ένας άνθρωπος μελαγχολικός, με το τηλέφωνο στο αυτή συνέχεια. Και ακόμη έτσι είναι και τώρα. Πιο μελαγχολικός βέβαια. Από ό,τι ξέρω, οι γονείς του είναι στη Συρία. Δεν έχει κανέναν στην Ευρώπη. Δεν έχει προορισμό κάποιον συγκεκριμένο. Είχα καλέσει κάποιους Σύριους στο σπίτι μου για μπάρμπεκιου. Και είχε λίγο ψύχρα το βράδυ. Και τον είδα που κρύωνε και του έδωσα τον μπουφάν. Αυτή είναι η συγκεκριμένη ιστορία με τον μπουφάν. Φαντάζομαι το εκτίμησε. Και μου το δείχνει κάθε μέρα αυτό ότι το εκτιμάει. Εντάξει, μια σακούλα πραγματάκια τα οποία ούτως ή άλλως θα πεταχτούν. Ας τα πάνε σε μια δομή ή ας τα δώσουν σε κάποιον προσωπικά. Θα το ξανά έκανα, πιστεύω. Όχι γιατί είναι Σύριοι ή γιατί. Ποιαδήποτε καταγωγή και να έχουν. Είμαι από την Μεδίνα Δήμασ. كنت عايش مع أهلي والدي ووالدتي وبسبب ظروف الحرب اللي عنا بسوريا والدي توفى أنا تعرفت على سبيرو من لما أجينا على الكامب يلي بيكونيتسا وكان الناس اللي قدموا مساعدات كتير فخلقت بيني وبينه صداقة ودية كتير قوية يعني لحد اليوم تقريبا كل يوم بطلع بس انه مشان نشوفه كل يوم الصبح كمان وانا دائما بقول له لسبيروس شكرا ودائما بحسه واقف معي انسان شفاف وحتى بيعطيني شعور انه خلص انسى الماضي كله يعني لا تتذكر ايام الحرب اللي صارت خلص عيش حياتك في قدامك مستقبل جديد بدك تعيشه بس اللي اكثر من هيك انه اللي بتساعد هو التواصل الودي بيننا نحن كلاجئين وبين الشعب اليوناني اكيد هون بالقريه كثير في ناس بتقدم مساعدات للاجئين اللي بالكامب انا بقول لليونان شكرا كثير وبالرغم من وضع اللي كل الناس بتعرفه بس هي عم تقدم كثير شيء رائع وكثير شيء انساني وشكرا للشعب اليوناني وشكرا لكل انسان قدم مساعده للاجئين.